Καλησπέρα, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε ένα καταπληκτικό vlog το οποίο θέτει ένα καινούριο θέμα, ένα καινούριο για μας ενώ που δεν το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στο κανάλι και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που έστειλε την επιστολή. Ο τίτλος όπως θα έχετε δει είναι «Παράνομος εραστής ναρκισσιστής και hoovering». Το hoovering είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν ναρκισσιστές, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα είδη ψυχολογικού πολέμου που έχουμε αναφέρει στο βιβλίο. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι θα χρειαστεί να γραφτούν κι άλλοι τόμοι για να συμπληρώσουμε τη φαρέτρα των όπλων του ψυχολογικού πολέμου και τις γνώσεις μας και την επίγνωση μας γύρω από αυτά ώστε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Αγαπητή Θέκλα, σε χαιρετώ και εγώ σε χαιρετώ. Ταρακούνησε με λίγο, μπας και συνέλθω, γιατί ενώ ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν το κάνω. Για την ακρίβεια το ξεκινώ, αλλά δεν το ολοκληρώνω. Λοιπόν, είμαι παντρεμένη εδώ και πολλά χρόνια με έναν υπέροχο άνθρωπο με τον οποίο ζήσαμε και ζούμε υπέροχες στιγμές και τον αγαπώ πολύ, αν και έχω χάσει πια το ερωτικό ενδιαφέρον. Αυτό πάλι που κάθε φορά μου περιγράφεται τον σύντροφό σας ή την σύντροφό σας που δεν τους θέλετε πια ή που τους απατάτε και τους ονομάζετε υπέροχους και αυτούς και τις στιγμές που περνάτε, με ξεπερνά. Πραγματικά με ξεπερνά αυτό. Αν ήταν υπέροχο, αγάπη μου, δεν θα κάνεις εξωζυγική σχέση. Δεν είναι υπέροχος ο σύντροφος μαζί σου και δεν είσαι υπέροχη ούτε εσύ μαζί του, ούτε περνάτε ουσιαστικά υπέροχες στιγμές. Έχουμε και δύο παιδιά και έχουμε φτιάξει μια ευτυχισμένη οικογένεια. Η μόνη παραφωνία είμαι εγώ. Διαφωνώ ότι η μόνη παραφωνία είσαι εσύ. Εσύ ίσως εκφράζεις την παραφωνία, το πρόβλημα υπάρχει σε αυτή την οικογένεια. Γιατί επιμένω ότι δεν γίνεται να έχεις υπέροχο σύντροφο, υπέροχο γάμο και να μπεις σε διαδικασία εξωσυζυγικής σχέσης. Εδώ και 6 χρόνια έχω εξωσυζυγική σχέση με έναν φουλ τοξικό άνθρωπο, ο οποίος με έχει χορέψει στο ταψί. Ελεύθερος εκείνος, φανατικά πολέμιος του γάμου, μισεί τα παιδιά όπως και όλους τους ανθρώπους, αναφέρεται στον κόσμο ως πλέμπα. Πλέμμα σημαίνει η πτωχή, η πληβή, η ασήμαντη και θέλει να θεωρεί τον εαυτό του και τους φίλους του εξυπνότερους και ανώτερους. Μου ξεκαθάρισε από την αρχή ότι όχι μόνο δεν τίθεται θέμα να χωρίσω και να είμαστε μαζί, αλλά και αν τολμήσω από μόνη μου να χωρίσω θα χάσω και τον ίδιο, θα χάσετε του και λεπούρι. Κρίμα. Ταυτόχρονα βέβαια με διαβεβαίωνε ότι με αγαπάει. Σκοτσέζι καντούς είναι αυτά, συμπεριφορές αλλαντάλλων, μια ζέστη, μια κρύο, σκέτη σχιζοφρένεια, σχιζοφρενογόνες καταστάσεις. Από τη μια να λέει ότι με αγαπάει και από την άλλη οι πράξεις του να δείχνουν εντελώς το αντίθετο. Όταν οι πράξεις και τα λόγια διαφέρουν, δίνουμε έμφαση στις πράξεις και όχι στα λόγια. Εγώ δυστυχώς τον ερωτεύτηκα τρελά και ήμουν διατεθειμένη να τεινάξω το όμορφο σπίτι μου στον αέρα για αυτόν. Τώρα, ξαναλέω ότι το όμορφο σπίτι σου εγώ το βάζω με ερωτηματικό, γιατί αν ήσουν καλά στο γάμο σου δεν θα έμπαινε σε αυτή την κατάσταση, επιμένω. Γιατί διαβάζοντας την επιστολή σου παρακάτω, γιατί την έχω διαβάσει ξανά και ξανά πρωτού κάνω το vlog, είναι ξεκάθαρο πως δεν είσαι ένα πρόσωπο, δεν είσαι παίχτρια, δεν είσαι μια που είναι το στυλ σου να κάνεις εξωσυζυγικές σχέσεις. Κάποια κενά έχεις για να κάνεις εξωσυζυγική σχέση. Πάμε πίσω στον ναρκισσιστή σύντροφο, τον ναρκισσιστή γκόμενο και καλά. Με προσβάλλει, με λέει αργόμυστη επειδή είμαι εκπαιδευτικός και αυτός ελεύθερος επαγγελματίας, με λέει χαζή και άχρηστη μάνα. Είναι απαξιωτικός και λέει ότι δεν εκτιμάει την άποψή μου και ότι λέω βλακίες. Με λέει παράλογη και άσχετη για τα πάντα. Με λέει τρελή και ότι χρειάζομαι ψυχίατρο. Gaslighting κανονικό. Μου έκανε ηλίθια σχόλια όπως ότι είμαι χοντρή που δεν ήμουν και μετά έλεγε ότι κάνει πλάκα. Προσπαθούσε να με πείσει ότι πρέπει να δεχτώ να έχει και άλλες γυναίκες αφού και εγώ ήμουν παντρεμένη. Αλλά την ίδια στιγμή ούτε να ακούσει δεν ήθελε για να χωρίσω και να είμαστε μαζί. Φυσικά και έκανε σχέσεις και με άλλες, κάποιες από τις οποίες ανακάλυψα και μετά ισχυρίστηκε ότι δεν σήμαιναν τίποτα και μόνο εμένα αγαπάει και ότι διέκοψε μαζί τους και τον πίστεψες. Μου ράγισε την καρδιά τόσες φορές. Κανονικό θύμα εσύ, κανονική συνεξαρτώμενη σε αυτόν τον abuser, σε αυτόν τον θήτη, τον ναρκισσιστή, όπως τον περιγράφεις.
Φτάσαμε να με πληγώνει κάθε μήνα και μετά κάθε εβδομάδα και τώρα σχεδόν συνέχεια. Η σχέση μας είναι ένας ατελείωτος καυγάς με μικρά διαλύματα. Με έχει εξοντώσει. Απορώ πως δεν έχω αρρωστήσει ακόμα. Μοιράζομαι την απορία σου. Απορώ κι εγώ. Δεν ήθελε να με βλέπει συχνά, παρά μόνο για σεξ και σπανίως για καμία βόλτα. Ήμουν πάντα η τελευταία του επιλογή, αν δεν είχε κανονίσει να βγει με κανέναν άλλο. Εγώ έκανα τα πάντα για να το σκάσω από το σπίτι μου και εκείνος απαντούσε «Όποτε και αν μπορώ, θα σε δω». Συνήθως είναι ψυχρός, απόμακρος και κακοδιάθετος. Έχει απίστευτα νεύρα και κάνει φοβερά ξεσπάσματα και εσύ τον έχεις ερωτευτεί και τον θες αυτόν τον άνθρωπο. Ξεσπάει συνέχεια τα νεύρα του πάνω μου και αν δεν βρίσκει αφορμή για να το κάνει, τότε εφευρίσκει μία. Για παράδειγμα, ξεκινάει μια κουβέντα για την οποία ξέρει ότι διαφωνούμε, για να μπορεί να μου πει ότι είμαι ηλίθια και λέω βλακίες και να ξεσπάσει πάνω μου και εσύ εξακολουθείς να συνεχίζεις με αυτόν τον άνθρωπο. Αν του πω να μην συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί θα τσακωθούμε, τότε μου λέει ότι με αυτό που λέω προκαλώ τον καυγά και αρχίζει πάλι να φωνάζει, κατηγορώντας με ταυτόχρονα ότι εγώ τον προκάλεσα τον τσακωμό. Ωραία πράγματα. Γενικά, όταν θέλει να ξεσπάσει πάνω μου, ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να το αποφύγω. Μήπως και σε θέλει και γι' αυτό τον λόγο, για να ξεσπάει πάνω σου, σε θέλει για να είσαι, ξέρω εγώ, τείχος πάνω στον οποίο είσαι ο κουβάς πάνω στον οποίο κάνουν σεμετούς του, μέσα στον οποίο κάνουν σεμετούς του. Με κανέναν τρόπο, ακόμη και κάποιες φορές που σηκώθηκα και έφυγα για να μην γίνει καυγάς, άκουγα πίσω μου φοβερό βρίσιμο γιατί έφυγα και δημιούργησα ένταση. Με έχει βρίσει με κάθε χειδαίο τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Με απειλεί ότι θα στείλει φωτογραφίες μου στα παιδιά και στον άντρα μου. Μια φορά επιχείρησε να με χτυπήσει, αλλά δεν το έκανε γιατί συμμορφώθηκα με αυτό που ζητούσε. Περιγράφεις κακοποίηση χείρισης του είδους αυτή τη στιγμή, το συνειδητοποιείς. Είμαι σίγουρη ότι αν δεν υποχωρούσα θα με χτυπούσε γιατί βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση. Με είχε πετάξει στο κρεβάτι, είχε ανέβει πάνω στο στήθος μα κινητοποιώντας με και είχε βυθίσει τις μπουνιές του στο πρόσωπό μου, απαιτώντας να συμφωνήσω με αυτό που έλεγε εκείνος. Αυτό είναι βία και όλα τα άλλα είναι βία. Ο άνθρωπος είναι βίαιος και επικίνδυνος. Με έχει κάνει αναρρύθμιτες φορές να κλάψω με τις κακίες και τις προσβολές που μου λέει. Όταν έκλαιγα μπροστά του, όχι μόνο δεν με λυπόταν, αλλά θύμωνε και από πάνω, γιατί έλεγε ότι δημιουργώ θέματα, χαλάω το κλίμα και γενικώς ότι είμαι γκρινιάρα. Έχει φτιάξει μια δική του θεωρία που αποτελεί πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, εκείνος είναι τέλειος και εγώ μια τρελή που όλη την ώρα δημιουργώ προβλήματα χωρίς κανένα λόγο. Εσύ είσαι, είσαι το ξεσπαστήρι του. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Είσαι εκεί για να ξεσπά πάνω σου. Γκρινιάζω και φέρομαι σαν κακομαθημένη, λέει, είμαι τοξική και επιζητώ την προσοχή του. Μάλιστα, έχει διαστρεβλώσει τόσο πολύ την πραγματικότητα σε μια κοινή γνωστή μας και φίλη του, που εκείνη τον βάζει να της υποσχεθεί πως θα απομακρυνθεί από εμένα τη μέγερα. Οι προσπάθειες να συζητήσεις μαζί του είναι απλώς αδύνατες. Ό,τι και να πω, γυρνάει τη συζήτηση σε μένα και φτάνω να απολογούμε. Συνεξάρτηση κανονικότατα έχεις εσύ με αυτόν τον κακοποιητή. Για παράδειγμα, εγώ, γιατί με προσβάλλεις το πρωί, απάντησε εσύ, γιατί εσύ φέρεσαι καλύτερα, είσαι τέλεια. Άλλο παράδειγμα, εγώ, ήταν σκληρό αυτό που μου είπες χθες ότι δεν με αγαπάς. Απάντηση, πάλι τα ίδια, πάλι προβλήματα δημιουργείς, πάλι γκρινιάζεις. Έλεος πια, δεν σε αντέχω. Δεν βγάζω καμία άκρη, του λέω μην είσαι τόσο ψυχρός, μου απαντάει ότι δεν είναι και κανένας σάχλας. Του λέω δεν γίνεται να με βρίζεις, μου απαντάει αν μου λες παράλογα πράγματα θα σε βρίζω. Του λέω μην μου κάνεις αστεία που με προσβάλλουν, μου λέει δεν έχεις χιούμορ και απαιτείς από εμένα να φέρουμε όπως σου αρέσει, εσένα, με καταπιέζεις και θες να με κάνεις κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Του λέω ότι μου φέρεται φρικτά και λέει ότι μου αρέσει να παίζω το θύμα. Είσαι θύμα, είσαι θύμα, είσαι θύμα του, είσαι συνεξαρτώμενη από αυτόν τον προβληματικό άνθρωπο. Του λέω μην το κάνεις αυτό γιατί με πληγώνει και απαντάει πάλι γκρινιάζεις. Μην ακούσω πάλι ότι σε πληγώνω γιατί με έχεις πρίξει με το ότι σε πληγώνω. Του λέω δεν είναι δυνατόν να με απειλείς και απαντάει. Πρόκειται για λόγια χωρίς περιεχόμενο. Δεν πρόκειται να το κάνω και αν εσύ πιστεύεις ότι το εννοώ τότε με προσβάλλεις. Αυτό κράτα το με τις απειλές. Κράτα το. Τότε του λέω μην το ξανακάνεις. Απαντάει. Εσύ το προκαλείς με τις τρέλες και τα καμώματα σου. Δεν μιλάμε για σχιζοφρένεια, παράνοια.
Ως καμώματα περιγράφει, όχι ότι είναι σχιζοφρένεια as such, ότι είναι ακριβώς αυτή η ψυχική διαταραχή, παρανοϊκή κατάσταση. Ως καμώματα περιγράφει την αντίδρασή μου στη δική του άσχημη συμπεριφορά. Ό,τι και να του πω δεν βγάζω καμία άκρη, απολύτως καμία. Μη φανταστείτε ότι δεν έχω επιχειρήσει να τον χωρίσω. Συνέχεια τον χωρίζω και τον μπλοκάρω από παντού. Βρίσκει τρόπο να επικοινωνήσει με κάθε μέσο, μου τηλεφωνεί στη δουλειά, έρχεται στη δουλειά, μου τηλεφωνεί από άγνωστα νούμερα και μου στέλνει μηνύματα απειλητικά ότι αν δεν ανοίξω την επικοινωνία θα τα πει όλα στον άντρα μου. Εδώ να θυμάσαι αυτό που σου είπα, σημείωσε ότι σου λέει ότι τον προσβάλλει αν πιστεύει ότι τις απειλές του θα τις εκτελέσει. Αναγκαστικά επικοινωνώ και τότε αρχίζει η τέλεια παράνοια. Γίνεται άλλος άνθρωπος, μου λέει ότι με αγαπάει, ότι θα γίνει καλύτερος, ότι δεν μπορεί χωρίς εμένα. Και όσο και να αντισταθώ, δεν σταματάει τις προσπάθειες μέχρι να με πείσει. Μέρες, εβδομάδες. Πρόκειται για hoovering, ε? Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνει hoovering. Αυτό το παιχνίδι το έχουμε παίξει χίλιες φορές. Έχουν πάθει τα νεύρα μου, δεν αντέχω άλλο. Τώρα που γράφω είναι μεσημέρι. Όλο το πρωί τσακωνόμαστε. Πηγαίναμε να τα ξαναβρούμε και πριν τα βρούμε ξανατσακωνόμαστε. Άλλαξα 200 φορές διάθεση από το πρωί, σκέτσε σχιζοφρένεια. Τελικά τον ξαναποχαιρέτησα και έκλεισα το τηλέφωνο. 2 ώρες μετά με πήρε από ένα άσχητο νούμερο και τον άκουσα έξαλλο να λέει «Άνοιξε το τηλέφωνο!». Κοίταξα τότε να δω τα μηνύματα και είδα ένα φουλ απειλητικό ότι θα με καταστρέψει. Αναγκάστηκα και απάντησα στο τηλέφωνο που απέτησε να ανοίξω την επικοινωνία γιατί βρίσκεται εκτός αυτού και ούτε αυτός δεν ξέρει τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και δεν ξέρω γιατί εξακολουθώ να τον θέλω ύστερα από όλα αυτά. Επειδή είσαι θύμα. Επειδή έχεις ψυχολογικό πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Βέβαια δεν πονάω πια όπως παλιότερα όταν τον χωρίζω. Ναι, έχετε συνηθίσει τώρα. Τότε η καρδιά μου σχιζόταν στα 2 και αλίμονο. Αυτό έχει συμβεί 1000 φορές. Τώρα είμαι πιο ψύχρεμη και δυνατή και πιστεύω ότι θα μπορούσα να τον χωρίσω αν δεν χρησιμοποιούσε το hoovering και τις απειλές. Μίλησε σε παρακαλώ Θέκλα για το hoovering, έστω και χωρίς τη δική μου επιστολή. Μέχρι να καταλάβω ότι αυτό που μου κάνει είναι τακτική και χειρισμός, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Από τη μια να μου συμπεριφέρεται σχρά και από την άλλη να μην με αφήνει με τίποτα να φύγω και να λέει ότι με αγαπάει. Τρέλα σκέτη. Μέσα στο κεφάλι μου υπήρχε, ίσως καταλάβετε ότι σε αγαπάει, ένα τεράστιο πελώριο ερωτηματικό για χρόνια. Μ' αγαπάει ή δεν με αγαπάει. Σε ευχαριστώ αγαπημένη μου Θέκλα για τον χρόνο σου. Και έχουμε update 2 μήνες μετά. Αγαπητή Θέκλα, σου γράφω και πάλι. Δεν είναι 2 μήνες μετά, είναι 4 μήνες μετά. Α, όχι, 2 μήνες μετά. Update 2 μήνες μετά. Αγαπητή Θέκλα, σου γράφω και πάλι καταρχάς για να απολογηθώ για το βιαστικό και απελπισμένο προηγούμενο μήνυμά μου. Από την ένταση που βίωνα, ξέχασα να σου πω πως πραγματικά ήθελα ότι σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για τις εκπομπές και τα βίντεο. Δεν χρειάζεται αυτά. Και τα βίντεο σου κλπ. Κλπ. Και ότι θεωρώ ανεκτή με τις αξίες την προσφορά σου σε έναν εντελώς απέδευτο σε θέματα ψυχολογίας κοινό. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια σου και πιστεύω ότι είσαι εκτός από εξαιρετική επιστήμον και καταπληκτική παρουσιάστρια. Λοιπόν. Γράφεις πολύ ωραία πράγματα για μένα. Λοιπόν, και τώρα ενημέρωση για τα δικά μου. Σε ευχαριστώ για τα ωραία που γράφεις για μένα. Και τώρα η ενημέρωση για τα δικά μου. Όλος ο Σεπτέμβρης πέρασε με τον ίδιο τρόπο. Καυγάδες και επανασυνδέσεις και τη τρέλα. Ο Οκτώβριος ήταν λίγο διαφορετικός. Είχε μόνο καυγάδες. Πλέον η κατάσταση χειροτέρεψε και πριν επέλθει η επανασύνδεση γίνεται ο νέος καυγάς. Τα νεύρα του είναι πλέον ανεξέλεγκτα. Δεν μπορεί να είναι καλός ούτε για λίγο, για να μπορέσει δηλαδή να με πείσει να γυρίσω κοντά του. Πριν κλείσει ο ένας καυγάς, ξεκινάει ο δεύτερος. Και φτάνουμε στο τελευταίο απίστευτο επεισόδιο, καθώς τον είχα πάλι αποκλείσει, εμφανίστηκε έξω από το σπίτι μου και αναγκάστηκα να του μιλήσω. Αυτό που μου είπε είναι άνω ποταμών. Μου πρότεινε να με βλέπει μια φορά το μήνα για σεξ και να με πληρώνει. Α, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Και από πρώην σύζυγους να το προτείνουν στην πρώην σύζυγος αυτό το πράγμα. Η συζήτηση κράτησε αρκετά και βεβαιώθηκα πως το εννοούσε. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου μου φάνηκε σαν μια φούσκα που έσκασε. Επιτέλους να ανοίξουν τα μάτια σου. Εξευτέλισε πλήρως όλη την ιστορία. Στην αρχή νόμισα πως ζω ένα φοβερό ρομάντζο, μετά για χρόνια αναρωτιόμουν αν με αγαπάει και τώρα αυτό. Αποκάλυψε κοινικότατα ότι μόνο σεξ θέλει και προκειμένου να το έχει χωρίς καυγάδες και φασαρίες, είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Ναρκισιστική κακοποίηση χειρίστου είδους. Ουσιαστικά σκέφτεται να δίνει λεφτά αντί να λέει για ψεύτικες αγάπες. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω.
Δεν μπορώ να διηγηθώ αυτή την ιστορία σε κανένα. Θεωρώ ότι την έκανε κωμωδία, την εξευτέλισε. Και εμένα μαζί που πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει. Δεν νιώθω ηλίθεια. Ξέρω πως δεν είμαι. Όχι, δεν είσαι. Έχεις παλαβώσει από το κόλλημα. Δεν είσαι παλαβή, έχεις παλαβώσει. Βλέπω όμως με τρόμο πως σε αποβλακώνει ο έρωτας. Δεν είναι ο έρωτας που σε αποβλακώνει, το άρρωστο κόλλημα σε αποβλακώνει. Ένας δεύτερος λόγος που σου γράφω το παρόν είναι γιατί νιώθω ότι αυτή η ιστορία είναι γελία. Δεν ξέρω αν αξίζει να την κάνεις βίντεο. Δεν ξέρω. Πραγματικά νιώθω ότι έζησα μια τεράστια γελιότητα και εξαπατήθηκα από έναν κακοποιητή για τον οποίο αισθάνθηκα τα πιο έντονα συναισθήματα που ένιωσα ποτέ μου. Καλύτερα να τα πέταγα στα σκυλιά. Πιστεύω ότι τώρα θα τελειώσει οριστικά αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι δεν μπορώ πια να παραμυθιαστώ άλλο. Συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο, να σε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Και το update που είναι πρόσφατο. Αγαπημένη Θέκλα, χαίρομαι που ήρθε η ώρα η ιστορία μου να γίνει vlog. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει, γιατί το θέμα του hoovering είναι παντελώς άγνωστο. Όχι μόνο εγώ δεν ήξερα τίποτα και ζούσαμε ένα τεράστιο ερωτηματικό, αλλά και όσες φίλες μου γνώριζαν την ιστορία, μου έλεγαν πως σίγουρα με αγαπάει αυτός ο άνθρωπος και είναι ερωτευμένος μαζί μου, αφού με διεκδικεί τόσο πολύ. Ειλικρινά δεν θα έμενα σε αυτή την ιστορία αν γνώριζα όλα αυτά που έμαθα μετά από χρόνια. Ότι δηλαδή είναι ένας χειριστικός άνθρωπος, ίσως και ναρκισσιστής, που δεν διστάζει να λέει όποιο ψέμα απαιτείται προκειμένου να έχει αυτό που θέλει. Στην προκειμένη περίπτωση, σεξ χωρίς τις φασαρίες και τις δεσμεύσεις μιας σχέσης. Δυστυχώς, ακόμη και τώρα η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Ακόμη με ενοχλεί και μου ζητάει σεξ ή τηλεφωνικό σεξ ή σεξ με μηνύματα. Όταν του λέω πως δεν θέλω γιατί δεν με αγαπάς, μου απαντάει ότι με αγαπάει. Επιμένει στο τέλος, γίνεται καυγάς και μετά από μια εβδομάδα από την αρχή πάλι. Μια απειλή και μια παρακαλάει. Δεν με αφήνει ακόμη. Φοβάμαι μην μου κάνει κανένα κακό τώρα στο τέλος. Σε φιλώ Θέκλα και σε αγαπάω πολύ. Λοιπόν. Hoovering. Τι είναι το hoovering? Ο όρος hoovering είναι προφανώς εγγλέζικος. Προέρχεται από την ηλεκτρική σκούπα τη Hoover, που είναι η πιο γνωστή μάρκα. Νομίζω ήταν η πρώτη μάρκα ηλεκτρικής σκούπας και θεωρούνταν, ειδικά όταν ήμουν εγώ μικρή, ότι όλες οι ηλεκτρικές σκούπες ήταν Hoover, γιατί μόνο Hoover πουλούσαν κιόλας τότε. Μετά άρχισαν και άλλες μάρκες. Λοιπόν, είναι η ηλεκτρική σκούπα που ρουφάει. Ρουφάει πράγματα από το πάτωμα. Και είναι μια αναλογία, λέει, στο ότι οι ναρκισσιστές, όταν νιώσουν ότι μένουν χωρίς ενέργεια, όταν νιώσουν ότι δεν έχουν κάποιον να τους κάνει να νιώθουν σημαντικοί, πηγαίνουν πίσω στα πρώην θύματα τους και τα ρουφούν όπως τη Hoover, όπως την ηλεκτρική σκούπα, για να πάρουν ξανά επιβεβαίωση του εγώ τους. Τι γίνεται συνήθως? Λέει, μετά από μια περίοδο τιμωρίας της σιωπής ή stonewalling, που δεν σου μιλάει καθόλου ο ναρκισσιστής που έχει κόψει κουβέντα, συχνά επανέρχεται πίσω, δηλαδή μετά που έχει τσακωθεί μαζί σου ο ναρκισσιστής, ο τοξικός άνθρωπος, έρχεται ξανά πίσω σε σένα, που ξέρει ότι εσύ θα του δώσεις σημασία, προσοχή, θα ασχοληθείς μαζί του, θα τσακωθείς μαζί του, θα του πεις πως τον αγαπάς, θα λειτουργήσεις με τρόπο που δείχνεις ότι σε νοιάζει αυτός ο άνθρωπος. Και όταν πέσει το εγώ του, έρχεται πίσω, όταν δεν έχει αρκετό εγώ, όταν δεν νιώθει αρκετά καλά με τον εαυτό του, έρχεται πίσω να πάρει προσοχή, να πάρει στοργή, να πάρει σεξ, να πάρει λεφτά, να πάει κάπου να κοιμηθεί, δεν ξέρω εγώ τι. Ο επιζώντης της συναισθηματικής κακοποίησης, δηλαδή εσύ, το θύμα, συχνά, mistakes, διαβάζω από τα αγγλικά τώρα, προσλαμβάνει λαθασμένα το hoovering σαν μια προσπάθεια από τον θήτη να επανασυνδεθεί, να απολογηθεί ή να ξαναμπεί σε μια ρομαντική σχέση. Όμως, ο ναρκισσιστής όταν κάνει hoovering, ή ο κακοποιητής προεσύντροφος όταν κάνει hoovering, το κάνει απλώς για να πάει να πάρει από σένα αυτό που χρειάζεται, να του τονώσει στο εγώ του, όχι γιατί πραγματικά θέλει να έρθει πίσω. Λέει, ο ψυχολογικός κακοποιητής κάνει κύκλους και έρχεται πίσω, όπως ένα καρχαρία που μυρίζει το αίμα ή ένα πληγωμένο ζώο, για να πάρει ακόμη μια δαγκωματιά από σένα, να σου ρουφήξει το αίμα που είσαι ευάλωτος στόχος, μόνο για να πάρει προσοχή από σένα, σημασία,
να του τονώσεις το εγώ του, να του δώσεις αγάπη, ακόμη να του δώσεις θυμό, πάθος, καυγά, ακόμη και για αρνητικές αντιδράσεις έρχεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άδειοι μέσα τους, δεν έχουν καθόλου μέσα τους έρμα συναισθηματικό, είναι ενεργειακά βαμπύρ, πάνε και προσκολούνται πάνω στον άλλο και του ρουφάνε το αίμα, οπότε όταν μείνουν χωρίς αίμα έρχονται να ορφήξουν το δικό σου. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τους τοξικούς συντρόφους, τους κακοποιητικούς συντρόφους, είναι μετά που θα τους χωρίσουμε να πάμε no contact, καμία απολύτως επαφή. Λέει, το hoovering είναι μια τεχνική η οποία σε παρασύρει μέσα σε κύκλους κακοποίησης, η οποία αναστατώνει όλη σου τη ζωή και των ανθρώπων γύρω σου. Είναι βασικά ένας τρόπος για να ρουφά με το hoovering, ο κακοποιητής ρουφά πίσω ένα πρόσωπο σε μια κακοποιητική σχέση. Το hoovering συνήθως γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο που δεν έχουν επαφή μεταξύ τους οι πρώην που έχουν χωρίσει, δεν έχει ο θήτης επαφή με το θύμα, σε μια προσπάθεια να επαναχτίσει έλεγχο πάνω στα θύματα του, ο θήτης κάνει hoovering χρησιμοποιώντας τακτικές χειραγώγησης, οι οποίες είναι πάνω στα δύνατα του σου σημεία. Δηλαδή στοχεύει πάνω στα δύνατα σου σημεία, στη χαμηλή σου αυτοεκτίμηση για παράδειγμα εσένα, που νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετά καλή, ότι δεν γνωρίζεις αρκετά καλά πράγματα, ότι είσαι η μόνη παραφωνία στην οικογένεια σου, στοχεύει πάνω σε αυτά τα πες από μόνη σου, γι' αυτό τα λέω, πάνω στα δικά σου αδύνατα σημεία, κάνει επίκληση στο συναίσθημα σου για να έρθεις πίσω και να σε χρησιμοποιήσει ξανά μέχρι να σε βαρεθεί και μέχρι να σε πετάξει για ακόμη μια φορά. Για ποιο λόγο κάνει το hoovering ο πρώην ναρκισιστικός, ναρκισιστής σύντροφος ή κακοποιητικός σύντροφος, για να ξαναπάρει την αίσθηση του ελέγχου πάνω σου. Και οι ναρκισιστές ξεκινούν να κάνουν hoovering όταν θέλουν κάτι από σένα, όπως προσοχή, λεφτά, σεξ κλπ. Οι ναρκισιστές έχουν ένα παθολογικό φόβο να μείνουν μόνοι τους, ότι μπορεί να νιώσουν ασήμαντοι, χωρίς αγάπη, ώστε θα κάνουν τα πάντα, θα χρησιμοποιήσουν τους πάντες και τα πάντα μέσα για να σε πείσουν να πας να τους γεμίσεις το κενό. Εγώ έχω διαβάσει μερικά άρθρα εδώ πέρα, τα οποία λένε τι να κάνεις για να μην είσαι ευάλωτος στο hoovering. Ξαναλέμε, hoovering είναι η προσπάθεια του πρώην κακοποιητικού συντρόφου που συνήθως έχει ναρκισιστικά στοιχεία να σε ρουφήξει πίσω για λίγο, να σου ρουφήξει το αίμα και μετά να σε ξαναπετάξει. Και μπορεί να φτάσει και σε ακραία σημεία, να κλαίει τα πόδια σου όπως έκανε αυτός, να έρθει στο σπίτι σου, να έρθει στη δουλειά σου κλπ. Κλπ. Λέει, άλλαξε τον αριθμό του τηλεφώνου σου, του email σου και το Facebook σου ή μπλόκαρε τους αριθμούς του. Εσύ λες ότι τον έχεις μπλοκάρει, αλλά παίρνει από άλλους αριθμούς. Πρέπει να καλά έκανες και έχεις διαβάσει και έχεις ενημερωθεί γύρω από το hoovering, ώστε όταν το βλέπεις να γίνεται να το αναγνωρίζεις. Το γεγονός εσύ ότι λες κάθε φορά που χωρίζεται σε ενοχλεί λιγότερο είναι πολύ καλό πράγμα αυτό, γιατί έχεις αρχίσει να το ξεπερνάς, αλλά δεν έχεις ξεπεράσει πλήρως, γι' αυτό ακόμη ασχολείσαι. Λέει να βάλεις στον εαυτό σου ένα αυστηρό κανόνα ότι δεν θα πάεις, you will not contact, no contact, ότι ό,τι και αν μπει, ό,τι και αν απειλήσει δεν θα ανταποκριθείς. Και λέει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία και να ασχοληθείς ουσιαστικά με την ενδυνάμωση του εαυτού σου. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ο μεγαλύτερος σου φόβος είναι ότι θα πάει αυτός να μιλήσει στα παιδιά σου και στον άντρα σου. Εγώ τι θα έκανα στη θέση σου? Εγώ θα πήγαινα από μόνη μου να μιλήσω στον άντρα μου. Θα του έλεγα αυτό και αυτό. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Είμαι σε αυτή την κακοποιητική παράλληλη σχέση για 6 χρόνια. Το παραδέχομαι και θέλω να πάμε μαζί σε ένα ψυχολόγο να βοηθηθώ. Και να βοηθηθούμε ως ζευγάρι να δούμε αν μπορούμε να διορθώσουμε τη σχέση μας ή αν δεν μπορούμε να χωρίσουμε με ένα υγιή τρόπο. Λοιπόν, αυτό θα το έκανα εγώ. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κάνοντας αυτό το πράγμα να σε χωρίσει ο άντρας σου.
ή να σε φταίξει για όλα τα στραβά που μπορεί να συμβαίνουν μέσα στο γάμο σου, τον οποίο εσύ περιγράφεις ως υπέροχο και τη ζωή σας την οποία περιγράφεις ως υπέροχη. Επιμένω ότι αν είχες υπέροχο γάμο και υπέροχη ζωή δεν θα έμπαινε σε αυτή την κατάσταση. Επιμένω. Επιμένω. Ο γάμος σου δεν είναι ιδανικός. Αν ήταν ιδανικός, θα συζητούσες μαζί με τον άνδρα σου την έλλειψη ερωτικών συναισθημάτων που είχες για εκείνον. Θα λύνατε οποιαδήποτε προβλήματα οδήγησαν στην ερωτική αποξένωση μεταξύ των συντρόφων και δεν θα φτάνατε στο σημείο του να κάνετε εσύ εξωζυγική σχέση. Και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχει και ο άνδρας σου εξωζυγική σχέση και να μην το γνωρίζει εσύ. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Γιατί το έχω δει πολλές φορές να έχουν και οι δύο παράλληλα εξωζυγική σχέση και ο ένας να μην γνωρίζει για τον άλλον. Πώς ο άνδρας σου εδώ και 6 χρόνια δεν έχει καταλάβει ότι έχεις εξωζυγική σχέση τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά τα διάφορα που συμβαίνουν. Εντάξει, σου λέω τι θα έκανα εγώ, δεν σου λέω να πας εσύ να μιλήσεις στον άντρα σου. Αυτό που θα σου πω είναι οπωσδήποτε να πας σε ψυχολόγο, οπωσδήποτε να πάρεις όπως και δίποτε στήριξη. Σου ξαναλέω ότι δεν σου συστήνω να κάνεις αυτό που θα έκανα εγώ. Σου λέω εγώ τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση σου. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω. Δεν σου λέω κάνε αυτό το πράγμα και σου είπα και ποιοι είναι εκεί και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Εγώ προσωπικά νομίζω δεν θα μπορούσα να ζω μια ψευτική ζωή στην οποία να είμαι υποχείριο του κάθε μακάκα, ο οποίος θα με απειλεί ότι αν δεν πάω πίσω να μου κάνει hoovering θα πάει να το πει στον άντρα μου και στα παιδιά μου. Θα το έλεγα από μόνη μου να ξεμπερδεύουμε. Εντάξει, σου λέω ότι θα έκανα εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις εσύ. Λοιπόν, σε κάποια φάση σου είπε αυτός από μόνος του ότι είναι απειλές μόνο και δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι πιθανόν αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί ακόμη και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό τον προλαμβάνεις με το να μιλήσει εσύ πρώτα. Είναι κίνηση στρατηγικής. Ακούτε εσείς οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες. Ακούτε τι πράγματα συμβαίνουν, τι κακοποιήσεις συμβαίνουν μέσα σε σχέσεις. Ακούτε για τις φαντασιώσεις των τρομερών εξωσυζυγικών ερώτων και του έρωτα και του δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και να έρθει να σου πει κιόλας να σε πληρώνει για να κάνετε μόνο σεξ. Δηλαδή πόση ξεφτύλα, πόση τέτοια. Και πόσο αρρωστημένο κόλλημα έχει κορεσί, να δούμε πώς μεγάλωσες, με πόσο καμπητή κακοποιητικό τρόπο μεγάλωσες. Και πάντως λειτουργεί ξεκάθαρα σαν συνεξαρτώμενη προσωπικότητα. Δεν ξαναλέω, δεν μπορώ να σου κάνω διάγνωση, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Καλά είναι και τα διαβάσματα στο ίντερνετ, καλά είναι και τα vlogs, καλά είναι και τα διάφορα sites να μπεις να διαβάσεις πράγματα, αλλά πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να δουλέψεις ουσιαστικά πάνω στον εαυτό σου. Όπως και δίποτε. Δεν είναι τυχαίο που έχεις μπλέξει σε αυτό το λούκι. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση ότι είσαι τρελή, όχι. Σου λέω ότι πιθανόν να είσαι συνεξαρτώμενη προσωπικότητα και θυματοποιημένη προσωπικότητα. Και διαφορετικά, μια υγιής προσωπικότητα που δεν έχει συνεξάρτηση και δεν είναι θυματοποιημένη, δεν θα ανεχόταν ούτε δευτερόλεπτα αυτά τα καραγκιοζλίκια αυτού του καραγκιόζη. Εντάξει. Δεν είσαι παλαβή που τα δέχθηκες, έχεις συναισθηματικές ευαλωτότητες και θέματα ψυχολογικά τα οποία πρέπει να δουλέψεις. Καταλάβαμε τι είναι το hoovering, μάθαμε τι είναι το hoovering. Το hoovering είναι μετά που έχεις χωρίσει με τον κακοποιητικό τύπο, μετά που έχεις χωρίσει με τον ναρκισσιστή, όταν νιώθει κενό, όταν έχει ανάγκη από προσοχή, σημασία και σεξ, οτιδήποτε άλλο του έχεις προσφέρει εσύ το πρώην θύμα του, έρχεται, σου κάνει τον καλό για να σε ρουφήξει πίσω, να σου ρουφήξει το αίμα και μετά να σε ξαναπετάξει. Μακριά από εμάς. Καλή δύναμη, φίλοι. Άκουσε με, πήγαινε στο ψυχολόγο. Καλό βράδυ.